Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και αυτή τη βδομάδα στις ιατρικές συναντήσεις. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Μαζί μου, ο άνθρωπος που τον έχετε ζητήσει, τέλος πάντων, με τα πολυάριθμα τηλεφωνήματά σας, με όλα αυτά τα views που έχει δεχτεί στο YouTube, με αυτό το χαμό που γίνεται κάθε φορά που γίνει στις εκπομπές μου, έτσι. Κύριε Τέμπο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα και στους τηλεθεατές μας. Σε λίγο καιρό, όπως πάμε, θα γράψω την αυτοβιογραφία σας. Αν έπρεπε κάποιος να γράψει την αυτοβιογραφία σας, τι θα θέλατε να περιέχει μέσα? Κοίταξε, ο πατέρας μου ήταν λογοτέχνης. Ναι. Και του πήρα ένα μέρος από το γενετικό του υλικό. Μετά, όταν βγήκα στη σύνταξη και είχα άφθονο χρόνο, άρχισα να γράφω ποίηματα αυθόρμητα από μέσα. Ναι. Και έχω γράψει και ευθυμογραφήματα και λογοτεχνήματα. Περίπου γύρω στα 800 ποίηματα, μερικά από τα οποία έχουν πάρει και βραβεία σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς. Μεταξύ αυτών έχω γράψει και την αυτοβιογραφία μου. Μία από όλες. Τι θα έλεγες να την πω πρωτού ξεκινήσουμε? Καθίστε, αν είναι τίποτα. Όχι, όχι. Χαλιά, αφήστε το. Όχι. Να προχωρήσω. Πολύ σύντομα. Γεννήθηκα στη Φάτινη των Αλόγων, όπως ο Θεάνθρωπος ο Χριστός. Αυτός ο άνθρωπος, ο Άγιος ο Χριστός, και εν μέσω καιρών παραλόγων ξεφύτρωσα στον λογοτεχνών τη ράτσα σαν στον ουρανό μπεκάτσα. Και εκεί που ήμουν λογοτέχνης, δηλαδή ειδικό στην τέχνη των αλόγων, βρέθηκα άνευ προλόγων και ολίγων λογοτέχνης, και αν και δεν είμαι λογοκλόπος, δεν κλέβω δηλαδή τον λόγο του αλουνού, ούτε τους στίχους ενός αλουνού. Είμαι και ο λίγον τι αλογοκλόπος, δηλαδή ειδικό στην κλοπή των αλόγων, εν μέσω καιρών παραλόγων. Με άλλα απλά και νέτα λόγια, δεν είμαι ποιητής εκ του προχείρου έχουν την μορφή του χείρου, που ακολουθεί άγωνα δρομολόγια, αλλά μάλλον ποιητής από το πρόχειρο που μοιάζει μαγριόχειρο. Και αν και το παίζω του λόγου αυτοκράτορας και της λογοτεχνίας παντοκράτορας, και παριστάνω τον Ιούλιο Κέσσαρα, δεν ξέρω ο έρημος που θε πάντα τέσσερα. Έχω όμως ένα καλό που μου σώζει το νου και το μυαλό. Για μένα η ποίηση δεν είναι προσποίηση, ούτε αρχής αντιποίηση. Η ποίηση είναι της ψυχής και της καρδιάς αδελφοποίηση και ένα υπέροχο ταξίδι αναψυχής. Πώς και δεν το ρίξατε μόνο στην ποίηση και το ρίξατε και στην ιατρική? Η ποίηση, χωρίς να υπάρχει προσποίηση, βγήκε, όπως σου είπα, μετά τη σύνταξη. Δεν είχα καιρό να ασχοληθώ. Τότε, όσο ήμουν νοσοκομιακός γιατρός, ναι, έγραφα ιατρικά βιβλία, τα οποία ξεκίνησα να γράφω, να σου φανεί απίστευτο, ίσως, σε ηλικία 22 ετών. Όταν τα ιατρικά βιβλία. Το πρώτο μου ιατρικό βιβλίο. Πού ήτανε? Είναι ψυχιατρική, σύγχρονος ψυχιατρική. Πήγαινα στις παραδόσεις της ιατρικής σχολής. Το έχετε, Το έχω, το έχω. Δώστε το μου εδώ. Την εποχή εκείνη. Να το δείξω στον κόσμο. Την εποχή εκείνη. Για να πάρω εδώ. Έλα εδώ. Μάλιστα. Είναι γραμμένο σε πολύγραφο. Τρομερό, ε. Το οποίο το δαχτυλογραφώ. Συνοπτική ψυχιατρική. Εδώ είναι. Κοιτάξτε εδώ. Όπου Παναγία μου. 22 ετών. Ναι. Φοιτητής όντας της ιατρικής. Σύγχρονος ψυχιατρική. Τότε δεν υπήρχαν. Κωνσταντίνου Τέμπου, ιατρού. Μιχαλή, το διανοείσαι? Κυρίες και κύριοι. Τότε δεν υπήρχαν βιβλία γραμμένα από τους καθηγητές. Δεν υπήρχαν. Αποφάσισα κάποια στιγμή να αρχίσω να κρατάω σημειώσεις. Αυτά που έλεγαν, ναι, τα στενογραφούσα. Ναι. Και πήγαινα και τα δακτυλογραφούσα και τα τύπωνα σε πολύγραφο. Αν το πρόλαβε τον πολύγραφο τη παλιά σχολή, ένα κίνδυνο που γίναγε. Ναι, ναι. Τα έδαινα, ναι, και τα πήγαινα και είχα και εκδοτικό ήχο. Είχα κάνει εκδοτικό ήχο. Στα 22 σας. Απέναντι από την ιατρική σχολή, στην είσοδό της. Λοιπόν, πάμε παρακάτω λίγο. Καλά, εδώ λέτε σύγχρονης ψυχιατρική. Ναι. Από τις παραδόσεις των καθηγητών. Ασχοληθήκατε με την ψυχιατρική σε πρώτη φάση? Όχι, κρατούσα τις παραδόσεις των ψυχιατρών, ναι, του καθηγητή. Μάλιστα. Και το έβγαζα βιβλίο. Και το πούλαγα και όλες τους συμφοιτητές μου. Γιατί δεν υπήρχαν βιβλία τότε, το 70, ναι, εντάξει, ιατρικά βιβλία. Επειδή λοιπόν στη συνέχεια, όταν
πήγα στο ΚΑΤ, προσελήφθη τότε σαν επιμελητής. Ναι. Άρχισα να γράφω ένα βιβλίο, σταθμό θα έλεγα, στα ιατρικά βιβλία, που έχει σχέση με τα αντιρρευματικά φάρμακα. Είναι αυτό που είχα πει παλιότερα, μου το εξέδωσε μια φαρμακευτική εταιρεία, και είναι αυτό εδώ, πρέπει να στο δείξω, να καταλάβεις τι έχω κάνει μέχρι στιγμής. Τρεις τόμοι. Ναι. Να σου δείξω λοιπόν, πρέπει να στα πω όλα. Ένα λεπτό να πούμε εδώ στον κόσμο, έτσι, γιατί πάτε να το πείτε, να το πω και εγώ τώρα. Για να καταλήξω να σου πω. Είχατε, πώς να το πούμε. Αυτά εδώ τα βιβλία που βλέπεις, 2.000 σελίδες, τα έγραψα σε διάστημα 30 ετών. Αφού το άρχισα να κάνω ειδικότητα, μέχρι που κόντευα να βγω από το νοσοκομείο, να φύγω. Συγγνώμη, κύριε Τύπου, τι είπατε τώρα. Είχατε λαδωθεί? Όχι. Από φαρμακευτική. Δεν λαδώθηκα εγώ. Κάποια εταιρεία φαρμακευτική μου λέει, ναι, έχουμε για σένα, αν θέλεις κάτι, να σου εκδώσουμε. Γιατί ήξεραν το πάθος με το βιβλίο. Ναι. Και τους είπα, αν θέλετε να μου εκδώσετε αυτά τα βιβλία. Ναι. Έβγαλα 1.000 αντίτυπα από αυτό. Με τι αντίτιμο? Τίποτα, τα πλήρωσαν οι εταιρείες. Ναι, τα πλήρωσαν. Άλλο εννοώ. Τότε υπήρχανε... μη μου ξεφεύγετε τώρα. Με τι αντίτιμο? Δεν υπάρχει πονηρή συνδιαλλαγή. Μετά έβγαλε η εταιρεία 1.000 αντίτυπα τα οποία έδωσα δωρεάν στον κόσμο. Δωρεάν. Ναι. Σε φοιτητές, σε ιδρύματα, σε γιατρούς. Αυτό που βλέπεις εδώ. Τα φάρμακα που δίνατε αξίζανε? Ήταν οι βιολογικοί παράγοντες. Α. Οι οποίοι κοστίζανε πολλά. Μάλιστα. Για τις εταιρείες ήταν μεγάλα τα κέρδη. Και ναι, ακόμα είναι. Ναι. Δεν τους φάνηκε αυτό, το ήταν ασήμαντο αυτό. Ναι. Στη συνέχεια λοιπόν, το πρώτο βιβλίο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι. Φέρτε εδώ να δείχνω και κανένα στον κόσμο. Δείξτε τα λίγο. Φέρτε εδώ να τα δείχνω. Αξίζει τον κόπο. Όλο τον τέμπο και τον τέμπο βλέπουμε. Λοιπόν, αντιρρευματικά φάρμακα, κλινική φαρμακολογία. Έχετε γράψει εδώ τόμους ολόκληρους. Αυτή είναι η παιδιατρική ρευματολογία. Παιδιατρική ρευματολογία. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Κωνσταντίνος ο Τέμπος δεν είναι απλώς ρευματολόγος ενηλίκων. Είναι και ρευματολόγος παιδών, έτσι. Και παιδιά. Και από τους λίγους, φαντάζομαι. Θα έλεγα ο πρώτος ρευματολόγος που έκανε ειδικότητα παιδιατρικής ρευματολογίας στην Αγγλία. Τι άλλα έχετε εκεί? Αυτό εδώ είναι ένα παρόμοιο βιβλίο. Επειδή λοιπόν, τα ρευματικά νοσήματα. Συγγενή κληρονομικά νοσήματα οστών και αρθρώσεων. Λοιπόν, αυτά υπόψη, στο ξαναλέω, δεν, ναι, δεν τα έχω πουλήσει, τα έχω δώσει δωρεάν στον κόσμο όλα αυτά. Σοβαρά, ε. Πάμε παρακάτω να σου πω γιατί, πώς ξεκίνησε όλη για η ιστορία. Φέρε να δείξω κανένα άλλο εδώ, να τα δει ο κόσμος. Αυτό είναι εδώ. Τι είχατε βγάλει τότε, για να ξέρουμε και με ποιον μιλάμε. Αντιρρευματικά φάρμακα, ναι. Κλινική ρευματολογία. Τόμος δεύτερος. Εδώ πέρα. Που πάντα αφήνω κάτω, είναι και πολλά. Λοιπόν. Όπα. Ευάγγελε, δεν ενοχλώ. Έτσι που τα αφήνω εδώ. Λοιπόν. Αντιρρευματική ρευματολογία, παιδιατρική. Τι άλλο? Φαρμακείο της φύσης. Τέλος πάντων, κύριε Τέμπο, αφήστε τα τώρα, θα τα δείξω και στο δεύτερο μέρος. Να σου εξηγήσω. Πόσα έχετε γράψει? Πόσα βιβλία έχετε γράψει? Ιατρικά βιβλία. 28. 28 ιατρικά βιβλία. Αλλά πολυσέλιδα, με 1.000 σελίδες το καθένα. Περίπου 30.000 σελίδες έχω γράψει κείμενα. Τα οποία δεν έχω εκδώσει, τα έχω δώσει δωρεάν, σου λέω ειλικρινά. Και στον κόσμο που έχετε εδώ, τους δίνω και από ένα βιβλίο. Από τα τελευταία που έχω βγάλει. Δηλαδή, κάθε ασθενής που έρχεται εδώ παίρνει και ένα βιβλίο. Του δίνω. Άμα θέλει να το διαβάσει, του δίνω και ένα βιβλίο δωρεάν. Το οποίο το τυπώνω μόνος μου εγώ, με λέιζερ. Δεν το δίνω έξω γιατί είναι πανάκριβα έξω. Ναι. Μπορεί να ακούνε ποια είναι η φάση. Και δεν το δείτε σε μια εταιρεία να σας τα βγάλει και τώρα, ίσως επειδή το έχετε γυρίσει. Τώρα δεν το έχετε γυρίσει από τα φάρμακα στο εναλλακτικό. Μπράβο, ακριβώς αυτός είναι ο λόγος. Με έχουν ξεχάσει οι εταιρείες φαρμακευτικές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν σας ξεχνάω εγώ όμως τώρα. Πάμε παρακάτω. Γράφοντας τα φάρμακα, έκανε 30 χρόνια να βγάλω αυτό το βιβλίο. Είδα ότι έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Μιλάω για τα αντιρρευματικά φάρμακα. Ναι. Θάνατοι, σοβαρές επιπλοκές. Ναι. Και σκέφτομαι, λέω, μήπως υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις. Και αρχίζω να ψάχνω τα βότανα. Και βγάζω ένα βιβλίο που μου κράτησε 10 χρόνια να το βγάλω, 10 χρόνια μελέτης των βοτάνων, των αντιρρευματικών βοτάνων. Και ανακαλύπτω από τη βιβλιογραφία, ναι, ότι 237 σκευάσματα βοτανικά και φυσικές ουσίες έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. Μέσα από αυτά επιλέγω ένα, θα το πω, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, ναι, το οποίο λέγεται πεόνια. Ναι. Η ρίζα της πεόνιας. Η ρίζα της πεόνιας. Τι αν πρέπει να το πείτε, αφού είναι γνωστή. Ναι, αλλά να σου πω γιατί όμως, ναι, έχει σημασία.
Γιατί το επέλεξα. Ναι. Γιατί είναι γνωστό εδώ και 1200 χρόνια. Ναι. Και το κυριότερο, έχει πάρει έγκριση από τον Κινέζικο Οργανισμό Φαρμάκου. Ναι. Να έχεις υπόψη ότι κάθε χώρα έχει το δικό της οργανισμό φαρμάκου. Ναι. Όπως είναι το FDA της Αμερικής. Ναι. Όπως είναι το FDA της Αγγλίας. Ναι. Έτσι και οι Κινέζοι έχουν, ναι, το CFDA. Ωραία. Chinese. Λοιπόν, είχε εγκρίνει, παιδί μου, ναι, τόση σημασία. Ναι. Η Παιόνια σε τι κάνει, δηλαδή. Από το 1998, ναι, έχει εγκρίνει τη ρίζα της Παιόνιας. Ναι. Για χρήση, το έχει εγκρίνει. Για χρήση, για στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Βάσει μελετών. Το δίνετε. Από εκεί ξεκίνησαν. Τι αποτελέσματα έχετε. Ωραία. Αποτέλεσμα ισοδύναμο, ναι, με τη μεθοτρεξάτη, ναι, με την οποία μπορεί να συνδυαστεί και να δώσει και καλύτερο αποτέλεσμα. Ένας άλλος συνδυασμός εγκεκριμένος είναι η ρίζα της Παιονίας. Το συνδυάζετε με τη μεθοτρεξάτη. Όχι. Τότε τι λέτε. Έχω 10 χρόνια να γράψω χημικά φάρμακα. Αντιμετωπίζω τα ρευματικά νοσήματα με τη ρίζα της Παιόνιας. Ναι. Αφού έχει πάρει έγκριση, σκέφτηκα κάποια στιγμή, ναι, από τον Κινέζικο Οργανισμό Φαρμάκου, μιλάμε για ένα πληθυσμό 2 δισεκατομμύρια. Ναι. Καμία σύγκριση. Η Κίνα είναι η πρώτη από πλευράς θεραπείων στον κόσμο. Η πρώτη. Από εκεί, ναι, ξεκίνησαν οι θεραπείες. Ναι. Ενώ τα φάρμακα έχουν βγει στο εμπόριο εδώ και 50 χρόνια, ναι, και πάρα πολλά φάρμακα προέρχονται από βοτανικά σκευάσματα, πρόσεξε, 427 φάρμακα προέρχονται από τα βότανα. Αυτά τα ανακάλυψα γράφοντας το βιβλίο περί βοτάνων. Τότε πού είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Στο να πάρει το φάρμακο αφού όλα αυτά περιέρχονται. Όταν αποφάσισα να χρησιμοποιήσω τη ρίζα της Παιόνιας, ναι, και άλλα μαζί, άφησα να το ολοκληρώσω. Να το ολοκληρώσετε. Διαβάζοντας λοιπόν επιπλέον, βλέπω ότι το έλαιο του βοράγου, το borage oil, ναι, είναι ένα βοτανικό σκεύασμα που σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει στους ανθρώπους έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Και λέω, βάλτε το και αυτό μέσα. Παιόνια, βάλτε το και έλαιο βοράγου. Παρακάτω διαβάζω τα ωμέγα 3 αντιφλεγμονώδη λιπαρά όξια έχουν αντιφλεγμονώδη δράση και έχουν γίνει πολλαπλές μελέτες στους ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα με πολύ καλά αποτελέσματα. Οπότε λέω, βάλε και αυτό. Και τελευταίο έρχεται η ιατρική κάναβη. Προσθέτω λοιπόν, κάνω ένα πακέτο με βοτανικά σκευάσματα, τα οποία είναι και εγκεκριμένα και κυκλοφορούν ελεύθερα και είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικά στα ρευματικά νοσήματα, δεν κάνω καμιά παρατυπία, απλώς βάζοντας τη λογική της γνώσης και την εμπειρία μου, αποφάσισα να τα χρησιμοποιήσω όλα μαζί. Τέτοιο συνδυασμό δεν έχω ξαναδεί, γιατί κάθε μέρα μπαίνω και διαβάζω. Στο λέω, αποτέλεσμα. Εδώ και 10 χρόνια που χρησιμοποιώ αυτό το συνδυασμό, έχω να γράψω βιολογικό παράγοντα και μεθοτρεξάτη, γι' αυτό με ξεχάσαν και οι εταιρείες. Έχω 10 χρόνια να γράψω συνταγή φαρμάκων. Γιατί θα μου πεις, διότι πάνε καλά με αυτά. Αποτέλεσμα, 98% θεραπεία. Συσσαγωγικά θεραπεία. Αυτό όμως αφορά τη συμπτωματική αντιμετώπιση των ρευματικών, δηλαδή τα συμπτώματα. Διαβάζοντας παρακάτω, ανακαλύπτω την ιατρική του μικροβιώματος, η οποία ισχυρίζεται και έχει αποδεχθεί και εδώ στο κέντρο μας, στο ιατρείο μας, ότι σχετίζεται με πάρα πολλά αυτά νοσήματα. Η δυσβίωση. Να θυμίσω τι είναι η δυσβίωση. Νομίζω ότι τα έχεις μάθει κι εσύ. Στο έντερό μας, ο δημιουργός μας έχει βάλει περίπου 110-120 τρισεκατομμύρια βακτήρια, το φαντάζεσαι, μία μάζα 3 κιλών να ζει και να βασιλεύει μέσα στο παχύ μας έντερο. Αυτό τι κάνει, εκπληκτικές ιδιότητες τόσο πολύ που θεωρείται δεύτερος εγκέφαλος και ότι θεωρείται το κέντρο του ανασωπητικού συστήματος. Έχει βρεθεί λοιπόν ότι π.χ. η ρευματοειδής αρθρίτιδα σχετίζεται με κακό μικροβίωμα. Τα καλά βακτήρια στο έντερό μας είναι 80% και 20% τα κακά. Κάποια στιγμή αντιστρέφεται η αναλογία και κυριαρχούν τα κακά βακτήρια, τα οποία μας κάνουν φλεγμονή, μας κάνουν διαραίων έντερο, δηλαδή αρχίζουν να περνάνε μέσα από το τείχωμα του έντερου, μπαίνουν μέσα στον οργανισμό μας, τα βλέπει ο οργανισμός, τα θεωρεί ξένα σώματα και αμολάει τα αντισώματά του. Τα αντισώματα όμως, έτσι δημιουργούνται τα αυτοάνωσα. Τα αντισώματα όμως αυτά παίρνουν σβάρνα
και τα καλά βακτήρια, καλά κύτταρα και τα κακά. Μαζί λοιπόν με τα κακά κύτταρα χαλάνε τα κύτταρα του θυρεοειδή. Και έτσι έχουμε μια πολύ ωραία αυτοάνωση νόσο, συσταγωγικά πολύ ωραία, που λέγεται θυρεοειδήτη Χασιμότο. Με τον ίδιο μηχανισμό. Καλά, αφήστε. Αυτό μας το έχετε πει τώρα. Λοιπόν, εδώ πέρα θέλω να καταλήξω. Ναι. Στη θεραπεία έχω λοιπόν δύο σκέψεις, δύο προτάσεις στον αρρώστη μου. Ναι. Το πρώτο είναι, του καλύπτω τα συμπτώματα με αυτό εδώ. Ναι. Αλλά του λέω, κοίταξε, αν θέλεις να μπούμε σε βάθος, αυτή είναι η συμπτωματική αγωγή, τα συμπτώματα. Αν θέλεις να βρούμε την αιτία του προβλήματος, πρέπει να δούμε το έντερο. Αρχίζει λοιπόν ένας αγώνας να βρούμε μέσα στο παχύ έντερο αν ο άνθρωπος έχει δυσβίωση. Αν δούμε ότι έχει δυσβίωση, κάνουμε μια θεραπεία, ένα πρωτόκολλο, το οποίο εφαρμόζεται εδώ και 20 χρόνια, από τον Ράφαελ Κέλμαν, έναν Αμερικανό γιατρό, ο οποίος έχει δημιουργήσει την ιατρική του μικροβιώματος. Και έχει ένα πρωτόκολλο, με συμπληρώματα διατροφής, με διαιτολόγια, με οδηγίες, τι πρέπει να τρως και τι πρέπει να πίνεις. Ακολουθώ λοιπόν το πρωτόκολλο του Κέλμαν, όσον αφορά την αιτιολογία, με σκοπό να εμποδίσω το αυτοάνωσο νόσημα να προχωρήσει και να εμποδίσω τα επόμενα αυτοάνωσα νοσήματα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Έχουμε πει, όποιος έχει ένα αυτοάνωσο νόσημα δεν πρέπει να επαναπαύεται να λέει «έχω Χασιμότο, παίρνω ένα χάπι». Καλά, αυτό το ξέρουμε ότι μπορεί να εμφανίσει δεύτερο και τρίτο, ναι, το έχετε πει. Θέλω το θέμα είναι εδώ, ένα λεπτούλι. Ένα λεπτούλι, κύριε Τέμπο, για να βοηθήσουμε να καταλάβει περισσότερο ο κόσμος. Λοιπόν, φτιάχνοντας το μικροβίωμά του κάποιος, ναι, έτσι, πόσες παθήσεις μπορεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα? Πάρα πολλά αυτοάνωσα. Πέραν από αυτοάνωσα. Ακόμα. Παχυσαρκία. Εγώ είμαι σίγουρος, λόγω των κιλών, ναι, ότι έχω κακό μικροβίωμα. Γιατί δεν έχετε κάνει την εξέταση να δείτε? Να σου πω γιατί είναι ακριβή. Επειδή είναι ακριβή. Έχει 400 ευρώ. Και πρέπει και εγώ να το πληρώσω. Δεν το κάνω εγώ. Το κάνω σε άλλο κέντρο. Και έτσι όπως όλοι. Καλά, ένα λεπτό. 400 ευρώ είπαμε. 400 ευρώ. Τώρα θα μου πει, ξέρετε κάτι, άμα δεν κάνω την ερώτηση, θα μου πει ο κόσμος ότι ξέρεις κάτι. Τώρα είστε ένας από τους πιο γνωστούς ρευματολόγους στη χώρα. Αν όχι ο πιο γνωστός. Και λοιπόν, εγώ έπαθα. Εντάξει, έτσι με χιλιάδες κόσμο τώρα που έχετε δει. Σημασία, έχω πάθει και αυτοάνωσο και μεταβολικό σύνδρομο. Ναι. Να πούμε και για το μεταβολικό σύνδρομο. Ναι, θα πούμε σιγά-σιγά. Πώς την παθαίνει κανένα. Ένα λεπτό, εδώ πέρα. Οπότε λέτε για την παχυσαρκία. Και μεταβολικό έχω και αυτοάνωσο έχω. Ναι. Και κακό μικροβίωμα έχω. Ναι. Μην με κοιτάς έτσι ειρωνικά επειδή έχω παχύνει. Το κακό μικροβίωμα πού το ξέρετε ότι το έχετε χωρίς να κάνει την εξέταση? Πρώτα απ' όλα συνδέεται με παχυσαρκία. Ναι. Δεύτερο, όταν έχεις αέρια εκρήξεις. Ναι. Τύπου Ρωσία, Σοκρανίας. Ωραία, και θέλετε λοιπόν εσείς να μας πείτε τώρα, έτσι, ότι, ένα λεπτούλι, ότι εσείς που είστε το παράδειγμα για αυτόν που βλέπει τώρα. Ναι, ακριβώς. Γιατί είστε το παράδειγμα. Για να μην γίνει σαν και εμένα, πρέπει ο κόσμος να φροντίζει την υγεία του. Όπως του τη λέω και εγώ και όλοι οι παγκοσμίως. Το μικροβίωμα, το κακό μικροβίωμα που έχετε εσείς, γιατί το φροντίζετε? Διότι θα πρέπει η εξέταση αυτή να γίνεται μέσω του ΕΟΠΗ. Να μην το πληρώνει ο ασφαλισμένος. Αλλά γιατί δεν φτάνει μόνο αυτό. Ωραία, κύριε Τέμπο, να το πάρουμε διαφορετικά. Να το πάρουμε αλλιώς. Επειδή, όπως λέτε εσείς, ο άλλος που βλέπει τώρα και σου λέει αυτός ο πολύ, πώς το λένε, διαφημισμένος γιατρός, θα το πει έτσι όπως θέλει. Πάρτε όποια ορολογία θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Έτσι. Λοιπόν, αυτός ο ρευματολόγος. Τώρα, με θητείες εξωτερικό, με θητείες διευθυντικές θέσεις σε ΚΑΤ και όλα αυτά, δεν έχει πληρώσει 400 ευρώ. Ο άλλος πώς έχει να πληρώσει? Είναι μόνο αυτό, Μιχαλή. Ο άλλος πώς έχει να πληρώσει? Πού θέλω να καταλήξω? Έχουν. Θα σου πει ο άλλος πώς θα πληρώσω εγώ. Εγώ πες ότι είμαι αμελής. Ένα λεπτό. Εσύ είσαι αμελής. Υπάρχει άλλη λύση? Δηλαδή, όχι. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος έχει το σκεπτικό το δικό σας, είναι μια ακριβή εξέταση. Άλλη λύση. Με βοτανικά, με συμπληρώματα διατροφής. Έχει. Ναι, μπορούμε να κάνουμε την αγωγή του μικροβιώματος, ναι, χωρίς να κάνει εντεροσκάν, έτσι λέγεται, εξέταση του έλεγχου του μικροβιώματος. Ωραία. Με το σκεπτικό ότι όλοι οι Έλληνες που έχουν περάσει από εδώ με, ναι, κάποιο αυτοάνωσο νόσημα, ναι, 99% έχουν δυσβίωση. Ναι. Όταν δούμε εδώ ένα φυσιολογικό έντερο, ναι, τα κόπρανα. Ναι. Με τη διατροφολόγο μου το γιορτάζουμε. Ναι, μας το έχετε πει, κάνετε πανηγύρι γιατί δεν είναι φάνη. Αυτό σημαίνει ότι το έντερο του Έλληνα, ναι, είτε έχει αυτοάνωσα, ναι, νοσήματα είτε όχι, ναι, έχει τα χάλια του. Ναι, εσείς δεν πρέπει να ξέρετε σε τι βαθμό έχει δυσβίωση. Δεν δηλαδή η εξέταση αυτή, τι σας δείχνει? Αν έχει συμπτώματα, ναι, δηλαδή διάρρεια, δυσκολιότητα, ναι, εκρήξεις, ναι, 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 ναι,
πρίξιμο στην κοιλιά, γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Ναι. Έχει πάει στο γαστρεντερολόγο, του έχει κάνει κολονοσκόπηση και δεν του βρίσκει τίποτα μέσα κακό, καρκίνους, κολπώματα κλπ. Mm. Τότε είναι δικός μου, ανήκει σε μένα, στην ιατρική του μικροβιώματος. Διότι ακόμα και η σπαστική κολίτιδα που θεωρείται σχετικά αθώα και την περνάμε στον ντούκου, ένα από τα αίτια του σπαστικής κολίτιδας είναι το κακό μικροβίωμα. Έχουμε εδώ ανθρώπους οι οποίοι έχουν γυρίσει από γιατρό σε γιατρό, ενώ γαστρεντερολόγο. Επ' ευκαιρία έψαξα να βρω αν υπάρχει ολιστικός γαστρεντερολόγος, Μιχάλη. Και δεν υπάρχει. Οι γαστρεντερολόγοι τι κάνουν? Σου κάνουν μια εξέταση κοπράνου, την απλή, όχι τον έλεγχο, μια κολονοσκόπηση και go home. Δηλαδή δεν έχουν μπει ακόμα στο βασίλειο του μικροβιώματος να καταλάβουν την πρακτική σημασία. Εγώ, ο ταλέπορος που δεν είμαι γαστρεντερολόγος και ασχολούμαι με το έντερο, μπορώ να σου εγγυηθώ ότι θα θεραπεύσω, συνεισαγωγικά, τα προβλήματα του εντέρου σου, λόγω του κακού μικροβιώματος. Εκεί αποδίδει. Γιατί συνεισαγωγικά? Διότι δεν θεραπεύονται όλα 100%. Ωραία, εντάξει. Επίσης, κάτι άλλο. Άκου να δεις. Με το μικροβίωμα, όταν κάνεις την εξέταση, μπορεί να βρεις αν ο άνθρωπος έχει και ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Ναι. Στο ξαναλέω, το οποίο έχει το 50% των ανθρώπων παγκοσμίως, το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού προδιαθέτει για καρκίνο, για διαπραγματοκύλες, για έλκη, για διατρήσεις. Δηλαδή, αν το βρεις, προς Θεού πρέπει να το θεραπεύσεις. Με τον έλεγχο του μικροβιώματος είμαι σε θέση να θεραπεύσω και με φάρμακα και με συμπληρώματα διατροφής. Ακόμα και το ελικοβακτηρίδιο πυλωρού, που παραδοσιακά οι γαστρεντερολόγοι το θεραπεύουν με αντιβιωτικά. Ωραία. Οπότε, ανακεφαλαιώνοντας. Ναι. Εντάξει. Πρέπει ο καθένας από εμάς, λέτε, να κάνει την εξέταση του μικροβιώματος. Όχι τώρα όλοι. Ναι. Όσοι έχουν αυτοάνοσο και έχουν και γαστρεντερικά θέματα. Μάλιστα. Φουσκώματα, τέτοια πράγματα. Αδιευκρίνιστα. Ναι, μπράβο, ναι. Ωραία. Λοιπόν, αδιευκρίνιστα. Οπότε εκεί πρέπει να κάνει το μικροβίωμα του εντέρου, την εξέταση, έτσι, το εντέρου σκάν, όπως το λέτε εσείς. Λοιπόν, αν και περισσότεροι δεν βρίσκουν να το κάνουν. Ναι, είναι λίγο δύσκολο στις άλλες πόλεις. Στην Ελλάδα, στην Αθήνα υπάρχει. Ωραία. Δύο κέντρα που το κάνουν. Δύο κέντρα. Ξέρω εγώ. Μπορεί και άλλα. Εδώ υπάρχει δύο κέντρα. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε. Ποια είναι η επιθυμία μου? Να μπει στο νεοποί. Ναι. Αλλά κάτι τέτοιο δεν το βλέπω. Καλά, καλά κρασιά. Λοιπόν, εδώ δεν έχουν γίνει άλλα κι άλλα τώρα. Λοιπόν, αυτά τώρα θα κουβεντιάσουμε. Ναι, αλλά αυτό είναι μεγάλο εμπόδιο για τους ανθρώπους που θέλουν να δουν την υγεία τους. Ναι. Μα γι' αυτό σας λέω, κύριε Τέμπο μου. Γι' αυτό σας λέω. Τι να κάνεις αυτό, δεν μπορώ παραπάνω. Γι' αυτό σας λέω. Και αρχίζω τώρα, κάνοντας δεύτερη σκέψη, όταν λέτε δίνατε αυτά τα βιβλία δωρεάν, καταλαβαίνω γιατί μπορεί και εσείς να μην έχετε να το κάνετε. Εντάξει, λοιπόν. Εντάξει. Αυτό, ναι. Λοιπόν, είστε σπάνια περίπτωση. Εντάξει. Να σου τελειώσω λίγο πώς θεραπεύω τους ανθρώπους μου. Ναι. Άκου να σου πω κάτι, ένα φαινόμενο. Μοναδικό στην Ελλάδα. Ναι. Κανείς στην Ελλάδα δεν παραδέχεται ότι η διατροφή παίζει μεγάλο ρόλο στην υγεία του ανθρώπου. Περιμένετε, ένα λεπτό. Μου κάνει νόημα να πάμε σε μια διακοπή. Κυρίες και κύριοι, οφείλω να σας πω ότι μετά τη διακοπή θα δείτε εδώ και έναν κύριο που συνεργάζεται με τον Κωνσταντίνο Τέμπο. Λοιπόν, εδώ έχετε, μ' αρέσετε, ξέρετε γιατί. Γιατί παρόλο το μεγάλο της ηλικίας σας, είστε ανοιχτόμυαλος. Εντάξει, οφείλω να το καταθέσω εδώ. Όπως σε πολλά έχω διαφωνήσει μαζί σας, οφείλω να καταθέσω όμως, έτσι, ότι ο Κωνσταντίνος ο Τέμπος είναι ένας άνθρωπος που έχει ανοιχτούς ορίζοντες. Υπό ποια έννοια? Έχει πάρει εδώ, δεν δίστασε, να πάρει μία διατροφολόγο. Ειδική διατροφολόγο, εντάξει, για να βοηθάει τους ασθενείς του. Δεν δίστασε, συνεχίζω, να πάρει έναν άνθρωπο που κάνει ρεφλεξολογία, αντιμετωπίζοντας πολλά, έρχεται και έχετε ενώσει τις δυνάμεις σας, έτσι, ναι, σε ό,τι αφορά τα μυοσκελετικά. Με συμπληρώνει, με αναπληρώνει σε πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, εδώ πραγματικά, τουλάχιστον γιατί τη χάνει και παρακολουθώ, έτσι. Γιατί ήρθα να το δω, μου λέει, έλα να δεις αυτόν τον άνθρωπο πόσο με έχει βοηθήσει σημαντικά σε αυτό που κάνω. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είναι εδώ. Έτσι. Είναι εδώ και με έναν ασθενή να μας δείξει
τι κάνει, τι είναι αυτή η ρευματολογία που έχει εντάξει και ο Κωνσταντίνος Τέμπος πώς το λένε, στις δικές του θεραπείες. Λοιπόν, όλα αυτά εντός ολίγων, όλα αυτά εντός ολίγων λεπτό, εδώ αποκλειστικά στις ιατρικές συναντήσεις. Μείνετε κοντά μας, πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, μέρος δεύτερων ιατρικών συναντήσεων με τον Κωνσταντίνο Τέμπο. Λοιπόν, αυτά που σας έχω προαναγγείλει εντός ολίγων λεπτών, ετοιμαστείτε, θα τα δείτε, έτσι. Είναι τελευταία τσιλίγο. Ο Νίκος, πώς τον είπαμε, που έχετε εδώ. Βασμουλάκης. Ο Βασμουλάκης, ο Νίκος ο Βασμουλάκης. 21 χρόνια ρεφλεξολογία, 21 χρόνια. Ρεφλεξολογία. Και διδάσκει κιόλας. Διδάσκει και στα ΤΕΗ διδάσκει. Και έχει ενεργεία πολύ κόσμο. Ωραία. Το παρακολουθεί. Λοιπόν. Μου έχει κάνει την τιμή και έρχεται εδώ και με βοηθάει. Τιμή μου κάνει. Ωραία. Λοιπόν, ξαναλέω, ο Κωνσταντίνος ο Τέμπος εδώ συνεργάζεται με ειδική διατροφολόγο και με ρεφλεξολόγο, ο οποίος τον βοηθάει, έτσι έρχεται να ολοκληρώσει και στη αυτό που κάνει στο ρευματολογικό κομμάτι. Και εντάξει, στη διάγνωση και στη θεραπεία. Λοιπόν, εντός λίγων λεπτών θα μιλήσουμε εδώ πέρα. Να πω κάτι τελευταίο, ναι, όσον αφορά τον τρόπο που αντιμετωπίζω τους αρρώστους. Ωραία. Εδώ και αρκετά χρόνια τους αντιμετωπίζω ολιστικά, σαν σύνολο. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει μόνο το βασικό πρόβλημα που έρχονται, π.χ. ένας πόνος στο δάχτυλο. Mm. Ψάχνω να δω τι άλλα νοσήματα έχει. Αν έχει κληρονομικότητα. Αν έχει χοληστερίνη. Αν έχει ζάχαρο. Αν έχει άλλα προβλήματα. Αν κοιμάται καλά. Mm. Αν έχει άγχος. Γιατί. Mm. Όλα αυτά είναι παράγοντες κινδύνου δημιουργίας αυτοάνωσων νοσημάτων. Η πρώτη αιτία πρόκλησης αυτοάνωσων νοσημάτων, μάλλον ενεργοποίησης, είναι το άγχος. Το άγχος και το κάπνισμα. Άρα εμένα με ενδιαφέρει ο άνθρωπος που έχει εδώ. Τι να τον κάνω να τον παλεύω με μεθοτρεξάτες και κορτιζόνες. Ναι. Όταν ο άνθρωπος είναι βουτυγμένος στο άγχος. Οπότε θα στρέψω εγώ τη θεραπεία του, στο άγχος του, στην αϊπνία του. Η αϊπνία κάνει αν δεν κοιμάσαι καλά, το 8ωρο που δικαιούται κάθε άνθρωπος, θα πάθεις εγκεφαλική βλάβη και αυτοάνωσα νοσήματα. Μετά, ένα τελευταίο που ήθελα να σου πω, το οποίο διάβασα και τρελάθηκα, ότι εσύ και εγώ και όλοι μας πίνουμε, το και σας, λίγο πίνουμε τα φάρμακα των άλλων. Ναι. Εσύ και εγώ, ή όποιος παίρνει φάρμακα, ναι, και πάει το 90% των φαρμάκων, από ναι, 30 μέχρι 90% των φαρμάκων, ναι, δεν απορροφώνται από το σώμα, μένουν μέσα μας. Ναι. Και τα αποβάλλουμε από τα ούρα. Ναι. Πας λοιπόν στην τουαλέτα, έχεις πάρει εσύ τα ηρεμιστικά σου, ναι, από πριν, τα αφήνεις στην τουαλέτα, το νερό πάει στους ωκεανούς, ναι, τα ψάρια τρώνε τα φάρμακα. Καλά, μιλάμε σενάρια. Τι σενάρια, το αφαιρείς φυσιολογικό να πίνει τα φάρμακα των άλλων. Πώς γίνεται αυτό, κύριε Τέμπο, τώρα, μην τα παραλογιζόμαστε. Πάνε στα ψάρια. Πώς πάνε στα ψάρια, από την τουαλέτα. Ρε παιδί μου, τα λίμματα που πέφτουν στους ωκεανούς, ναι, δεν τα φιλτράρουν, δεν υπάρχουν φίλτρα. Εγώ σου λέω με αμερικάνικες προδιαγραφές. Φίλτρα δεν συγκρατούν τα υπολείμματα των φαρμάκων. Και περνάνε μέσα στα ψάρια, μέσα στην τροφική μας αλυσίδα. Και τρως τα ψάρια εσύ που έχουν φάρμακα και έχουν βρει στα ψάρια μέσα τα βρόσιμα, αυτά που τρώγονται. 16 διαφορετικά φάρμακα. Τι πλάκα κάνω. Και αυτό γίνει στην Αμερική. Γιατί μπαίνει, γελάει. Γι' αυτό χτυπιέμαι εγώ. Βότανα, το βότανο δεν έχει τέτοιο πράγμα φαινόμενο να πάει στο ψάρι. Το βότανο είναι αθώο. 99%. Κατάλαβες ποια είναι η καταστροφή που προκαλεί το φάρμακο στο περιβάλλον. Να σας πω κάτι, κύριε Τέμπο. Παρενέργεια μπορεί να έχει ένα βότανο. Και βέβαια μπορεί να έχει. Ε? Και η κάναβη έχει παρενέργειες. Ακόμα και η κάναβη που θεωρείται αθώα, ναι, αν υπερβεί τη δόση, έχει παρενέργειες. Μπορεί να σου κάνει τρανσαμινασεμία. Να σου κάνει μια ψιλοϊπατήτιδα. Γι' αυτό το και γιατί είπα να μην πάει και το ξαναλέω. Καθίστε όμως, το φάρμακο όμως θα ανοίξει ο άλλος. Έτσι. Έχει μέσα τις παρενέργειες. Δεν τα γράφουν όλα αυτά. Εντάξει, ένα λεπτό. Έχει μέσα όμως. Είναι φάρμακο που μελετιέται. Ο άλλος άμα πάρει και πάρει ένα βότανο, μπορεί να μην ξέρει τον Τέμπο. Να πάει είναι λάθος. Λάθος. Ναι. Εγώ αν ήμουν στο Υπουργείο θα απαγόρευα την πώληση από τα βοτανοπολία. Ναι. Χωρίς συνταγή γιατρού.
Διότι η αλληλεπιδράση της κάναβης π.χ. με το αντιπηκτικά. Ναι. Έχεις πάθει εσύ, εγώ ένα κεφαλικό, τι παξίλο. Θεραπευτική κάναβη, δεν μπερδευόμαστε. Και παίρνεις και ένα αντιπηκτικό. Νομίζει κανείς ότι μιλάμε για κάναβη. Και παίρνεις και ένα ναι. αντιπηκτικό. Ναι. Πλαβίξ, Πραντάξα, Ελίκουι, Σαλοσπίρ. Ναι. Αυτά κάνουν αλληλεπίδραση με την κάναβη. Και μπορεί να σου τρέχουν αίματα από τη μύτη για τα αυτιά. Πώς πας και το παίρνεις από το βοτανοπωλείο, όταν έχει 140 διαφορετικές αλληλεπιδράσεις και έχει και παρενέργειες. Μπορεί να κάνει καμιά ζαλάδα μετά. Καθίστε, εσείς θεωρείτε, εσείς θεωρείτε ότι είναι επικίνδυνο να παίρνει κάποιος βοτανικά σκευάσματα. Χωρίς συνταγή γιατρού. Α, θα μου πεις, ποιος γιατρός στην Ελλάδα ξέρει να χειρίζεται τα βότανα. Τι είμαστε εδώ. Κύριε Τέμπο, επαναλαμβάνω, θεωρείτε ότι είναι επικίνδυνο, γιατί είναι πολύ σοβαρό επικίνδυνο αυτό που λέτε. Είναι. Ένα λεπτό. Επαναλαμβάνω γιατί είναι ιδιαίτερο σοβαρό. Επειδή χιλιάδες κόσμος, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος μάλιστα. πάει στα βοτανοπωλεία μάλιστα. και του λέει έτσι δώσε μου ξέρω εγώ το φασκόμινο, δώσε μου το άλλο, λάθος, δώσε μου έχω, λάθος. Πώς το λένε αυτή τη στιγμή, έχω ένα πρόβλημα, δεν ενεργούμε, σου λέει ο άλλος δεν το ένα, δεν το άλλο, δώσε μου κάτι. Αυτά που παίρνουν μπορεί να έχουν αντίστροφα αποτελέσματα. Παρενέργειες. Σοβαρά, παρενέργειες, ωραία. Ένα παράδειγμα. Τι παρενέργεια, μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή. Ιατρική κάναβη, ναι. όταν έχεις κάποια ψυχωσική διαταραχή ή σχιζοφρένεια ναι. και πας και το πιείς από το βοτανοπωλείο, ναι. χωρίς συνταγή του γιατρού, ναι. μπορεί να πάθεις ψυχωσικό επεισόδιο και να σκοτώσεις καμιά δεκαριά. Δεύτερον, άλλο παράδειγμα, σου είπα με τα αντιπηκτικά. Ναι. Τρίτο παράδειγμα είναι τα αντιφλεγμονώδη. Εάν πάρεις ιατρική κάναβη μαζί με βολταρέν, με ξέφο, με ναπροζίν, σου λέω μερικά αντιφλεγμονώδη. Ναι. Αυξάνεις τις παρενέργειες των μη στεροειδών αντιφλεγμονώδων. Το πρόβλημα είναι μόνο με τη θεραπευτική κάναβη ή και με άλλα σκευάσματα. Όλα τα σκευάσματα. Όλα τα βότανα έχουν ενέργειες και παρενέργειες. Όλα. Πρέπει λοιπόν ο γιατρός να ξέρει. Κάτσε, πολλοί παίρνουν, ξέρω εγώ, κουρκουμά ή το άλλο, πώς αναφέρω, την παιόνια. Ο κουρκουμάς. Δηλαδή έχει, μπορεί να έχει παρενέργειες. Ο κουρκουμάς κάνει το ίδιο που κάνει η κάναβη και η παιόνια. Αυξάνει την πιθανότητα αιμορραγίας. Γι' αυτό πρέπει να έχεις ένα ιστορικό. Προτού δώσεις ιατρική κάναβη, πρέπει να έρθει ο άνθρωπος εδώ να του εξηγήσω πρώτον γιατί θέλει να το πάρει, δεύτερον τη δόση, τρίτον κυκλοφορούν τόσα νοθευμένα σκευάσματα κάναβης που έχουν βρει μέσα ιατρικής κάναβης, ναι. που έχουν βρει μέσα ακόμα και κοκακόλα. Τώρα σου λέω αμερικάνικες μελέτες. Μετά, πού πρέπει να ξέρεις να αντιμετωπίσεις τις παρενέργειες. Μετά, αποκλείεται από χέρι να πάρει κάναβη αυτός που έχει σχιζοφρένεια, αυτός που παίρνει αντιπηκτικά θέλει μεγάλη προσοχή, το είπαμε. Μετά, μία άλλη αντένδειξη είναι ότι αλληλεπίδραση με φάρμακα. Όλοι οι βοτανολόγοι λένε μη δίνεις βότανο με φάρμακο, χημικό φάρμακο. Ναι. Γιατί δεν ξέρεις τις αλληλεπιδράσεις. Τι θα πει αλληλεπίδραση. Μπορεί να πάρεις εσύ εχινάκια ναι. και να παίρνεις και ένα φάρμακο αντιρρευματικό, πλακιανίλ ξέρω εγώ, ναι. με το μεθοτρεξάτη. Ναι. Μπορεί το βότανο να αυξήσει την τοξικότητα της μεθοτρεξάτης. Γιατί υπάρχει στο σηκώτη μας. Καθίστε αυτά που λένε στα φαρμακεία κύριε Τέμπο. Είναι όλο. Και το παίρνει δηλαδή. Γιατί? Καθίστε τότε, πρέπει να αλλάξει όλη η δομή της υγείας. Ένα λεπτό με αυτό που λέτε τώρα. Γιατί όλα αυτά, να μην τρομοκρατούμε για τον κόσμο. Έτσι. Ωραία, δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να τρομοκρατούμε τον κόσμο. Ας πω ένα παράδειγμα. Εντάξει, γιατί, εντάξει, όταν πάει και το πουλάει ο φαρμακοποιός εκεί και σου λέει πάρτο, έχει βιταμίνη C. Λοιπόν. Ας πω ένα άλλο παράδειγμα. Ναι. Είχα ένα αρρωστόμο ηλικιωμένο, ο οποίος τότε στον οποίο έδωσα ιατρική κάναβη ναι. στην αρχή. Του έκανε τέτοια ζαλάδα ναι. που ο άνθρωπος έπεσε κάτω και έσπασε το ισχύο του. Συγγνώμη που το λέω. Ναι, αλλά εσείς λέτε για την κάναβη συνέχεια. Καθίστε εδώ πέρα. Την αχινάτσια που λέτε. Ωραία. Δηλαδή, να παίρνει σκευάσματα από πριν, να μην παίρνει. Όχι. Να ρωτάει τον γιατρό πριν. Να με πάρει ένα τηλέφωνο, να μου πει γιατρέ, θέλω να πάρω κουρκουμίνη. Ναι. Αλλά παίρνω σαλοσπύρ. Να πάρω ή να μην πάρω. Ναι. Γιατί το τρώω. Οπότε να μην πηγαίνουν έτσι αυθαίρετα. Μα το γράφει και απάνω. Τι γράφει. Το κουτί. Μην παίρνει συμπληρώματα διατροφής ναι. χωρίς τη συμβουλή του γιατρού σας. Ωραία. Οπότε κάποιος που παίρνει έτσι αυθαίρετα συγγνώμη, είναι άξιος της μοίρας του. Τα Αμερικάνικα τι λένε. Ναι. Χωρίς τη συμβουλή του γιατρού σας και του φαρμακοποιού σας. Ναι. Εσύ νομίζεις ότι οι φαρμακοποιοί ξέρουν να χειριστούν τα βότανα. Έλα Χριστός και Παναγία, που το έχεις δει αυτό.
Αμερικάνοι. Εντάξει, οι άνθρωποι φαντάζομαι δεν είναι και άσχετοι εντελώς, αλλά σαφώς δεν ξέρουν. Στα βότανα. Συντριπτική πλειοψηφία δεν ασχολείται με τα βότανα. Θα σου πάρει ιστορικό φαρμακοποιό. Τι? Θα σου πάρει ιστορικό φαρμακοποιό. Όχι, θα σου πάρει ιστορικό. Αν είσαι σχιζοφρενής ή όχι. Όχι, κύριε Τέμπο, εντάξει. Αλλά να σας πω κάτι. Ένα λεπτούλι τώρα, μην τρελαθούμε. Τρελαθούμε. Δεν γίνεται τώρα, γιατί θα πρέπει να. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας πρωθυπουργός να θέλει να γυρίσει την Ελλάδα ανάποδα. Ακούω τι λένε οι Αμερικάνοι. Ελάτε εδώ τώρα. Ακούω τι λένε οι Αμερικάνοι. Ναι, ακούω τι λένε οι Αμερικάνοι. Ποια είναι η σύσταση του Αμερικανικού Οργανισμού Φαρμάκων. Ναι. Συνιστά στους γιατρούς, στους παραθωσιακούς. Λοιπόν, υπάρχουν... πάμε να δείξουμε και τον άνθρωπο τώρα που έχετε εδώ. Ναι. Να μαθαίνουν και να διαβάζουν τη χρήση των βοτάνων. Ναι. Διότι αν κάποιος άρρωστός τους πάει και πάρει βότανο χωρίς τις οδηγίες τους, μπορεί να έχει κακά αποτελέσματα. Το FDA. Και όχι μόνο αυτό, να έρθει μετά και να ζητά εξηγήσει από τον Τέμπο. Να πει εσύ αυτό που μου έδωσε. Ήδη δεν μα το έχουν πει, δεν μου το έχουν πει, νομίζει. Όταν πα αυθαίρετα μετά και κάνει κάτι άλλο χωρίς να ενημερώνει τον γιατρό, μετά ζητά εξηγήσει από τον γιατρό. Λοιπόν, πάμε άλλη φορά τα λέμε, να προχωρήσουμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, θα δούμε τώρα αυτό πώς μας τον είπατε, Νικόλαο. Βασμουλάκης. Βασμουλάκης. Καταρχήν έχετε κάτι σόμπες εδώ, θα καούμε, ας πούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αφήστε την, εντάξει, μακριώνεται εσείς. Οι ασθενείς και εσείς πρωτεύετε. Λοιπόν, οπότε... Για το Βασμουλάκη, είναι επαγγελματίας υγείας. Ναι. Δεν είναι γιατρός. Ναι. Αλλά είναι επαγγελματία υγείας. Ασχολείται με την υγεία των ανθρώπων. Ωραία, θα το δούμε τώρα στην πράξη. Λοιπόν, εγώ στο λέω προκαταβολικά. Ότι τα αποτελέσματα, δεν χρειάζεται να πείτε προκαταβολικά, θα το δω μόνος μου. Τα αποτελέσματα των θεραπεύτων μου τεχνικών. Θα ρωτήσω εγώ, τώρα. Εγώ ανατριχιάζω. Μην ανατριχιάζετε, κύριε Τέμπο. Θα ρωτήσω τώρα. Έτοιμος, του δίνω τα κλειδιά και φεύγω. Ναι. Με αντικαθιστά όχι μόνο επαξίως και παραπάνω. Τρομερό και που το λέτε. Ναι. Λοιπόν, αφήστε. Θα κάνω εγώ τις ερωτήσεις πρώτα. Έμπαινε. Λοιπόν, πάμε στο σήμα και μείνετε εδώ. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν αυτόν τον περιβόητο Νίκο Βασβουλάκη. Μπράβο. Που συνεργάζεται εδώ με τον Κωνσταντίνο Τέμπο. Η διατροφολόγος σας δεν θέλει να κάνει την εμφάνισή της, Είναι κρυφός συνεργάτης σας. Σωστά. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Λοιπόν, το σήμα, γρήγορα. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι με τον Κωνσταντίνο Τέμπο και το συνεργάτη σας πλέον, έτσι, που το έχετε παραποιήσει μέχρι το επίθετο. Εντάξει, λοιπόν, Νίκος... Νίκος Βασμουλάκης, λέγομαι. Νίκος Βασμουλάκης, λοιπόν, έτσι... Νίκο, πώς ξεκίνησε εδώ αυτή η συνεργασία μεταξύ σας? Από το ενδιαφέρον. Πώς σου φαίνεται ένας γιατρός? Ναι, βέβαια. Έτσι, με πολύ μεγάλο, πολλά χρόνια πίσω του, έτσι, ιστορία και σε μεγάλες θέσεις, έτσι, ρευματολόγος στο εξωτερικό εδώ στην Ελλάδα, να θέλει να συνεργαστεί, έτσι, να έχει δει κάτι επάνω σου και να θέλει να συνεργαστεί με έναν Μη γιατρό, ρεφλεξολόγο. Έτσι. Ναι. Για πες με αυτό. Πραγματικά δεν απαντάτε έτσι εύκολα. Ένας γιατρός να αποδεχτεί τη θεραπεία μπορεί να προσφέρει ένας ρεφλεξολόγος επί του προκειμένου. Τον κύριο Τέμπο το γνώρισα μέσα από τις εκπομπές σας. Το λέω ανοιχτά. Σας παρακολούθησα πολλές φορές, τον είδα ότι πραγματικά διέφερε ο τρόπος με τον οποίο μιλούσε σε σχέση με τους συνηθισμένους, αν θέλετε, γιατρούς, χωρίς να θέλω φυσικά να προσβάλλω. Και έτσι πήρα ένα τηλέφωνο προκειμένου να δω από κοντά τι σημαίνει Κωνσταντίνος Τέμπος. Και φτάσαμε εδώ να συνεργαζόμαστε τελικά. Πραγματικά δεν είναι εύκολο να κάποιος ρεφλεξολόγος να τύχει της αποδοχής ενός γιατρού, αλλά εδώ πέρα έγινε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία και προχωράμε και βοηθούμε και τον κόσμο πολύ δυναμικά. Παρακαλώ. Να πω εδώ στον κόσμο, Νίκο, έτσι, ότι πριν βγει ο Νίκος εδώ, έχω παρακολουθήσει τη δουλειά του. Με είχε καλέσει ο Κωνσταντίνος Τέμπος, μου λέει, άμα βρεις το χρόνο, μου λέει, σε θέλω, μου λέει, μία ώρα να δεις με κάποιους ασθενείς μου τι αποτελέσματα έχει αυτό το παλικάρι, λέει ο ρεφλεξολόγος, που διδάσκει, μου λέει, και μην φανταστείς ότι είναι κανένας τέτοιος. Διδάσκει σε ΙΕΚ. Σε ΙΕΚ. Πραγματικά διδάσκω και σε ΙΕΚ, έτσι. Ναι. Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν κι εγώ εδώ και βλέπω πάρα πολύ καλά αποτελέσματα με δύο ασθενείς. Ο ένας νομίζω ότι στη μέση και ο άλλος είχε. Τι ακριβώς ήταν, δεν θυμάμαι τη δεύτερη περίπτωση που είχα δει τότε. Γιατί δεν ήταν μειοσκελετικό, κάτι άλλο που... Ναι, ήταν ψυχολογικό το ζήτημα. Είχαμε να κάνουμε κατάθλιψη, είχαμε να κάνουμε ψυχολογικά ζητήματα. Τα αποτελέσματα σε πρώτη φάση, έτσι, ένα πρώτο δείγμα που έδειξαν οι άνθρωποι, γιατί ρώτησα και την άλλη που είχε τη μέση της και όλα αυτά, ήταν
αρκετά καλά. Να σου πω ένα δείγμα. Να πω ένα δείγμα. Έχω μια χρόνια ασφιαλγία και έχει παροξενθεί. Το τελευταίο καιρό είμαι στο κρεβάτι ουσιαστικά. Μάλιστα. Και αποφάσισα να αποδεχτώ τις υπηρεσίες, τη βοήθεια από τον Νίκο τον Βασμουλάκη. Μου έκανε κάποιες τη τεχνική του, τη μέθοδο του απάνω μου και σου μιλάω, λέει, να τριχιάζω. Σηκώθηκα και χόρευα τσιφτετέλη. Ελαττώθηκε ο πόνος σε τέτοιο βαθμό. Δεν μπορούσα να σηκωθώ. Βέβαια υποτροπίασα λίγο αργότερα, αλλά εγώ θέλω πολλή δουλειά ακόμα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει ο Νίκος ο Βασμουλάκης, εάν είναι βαριά λίγο, θέλει περισσότερες συνεδρίες. Θέλω να πω, μπορεί με τη μία φορά να μην δει και αποτέλεσμα. Όσο πιο βαρύ είναι το πρόβλημα, έτσι δεν είναι. Εσείς κύριε Τέργο. Σίγουρα. Εσείς κύριε Τέργο. Ναι. Και να μας πει και ο κ. Βασμουλάκης εδώ πέρα ο Νίκος, έχω την εντύπωση ότι σας αρέσει να θεραπεύετε τον κόσμο και δεν σας αρέσει να θεραπεύετε το δικό σας εαυτό. Εγώ το κατάλαβα. Αυτά τα χρόνια με τις εκπομπές που έχουμε κάνει μαζί, έχω αυτή την εντύπωση. Σε ξέρω τόσο καλά και κάπου βαριέστε πλέον. Εμένα μου έχετε δώσει την εντύπωση ότι ρε παιδί μου, λες και το κάνετε για την ψυχή σας. Όταν μετά από χρόνια, μετά από δεκάδες χρόνια θα φύγετε από αυτόν τον κόσμο, να πείτε ρε παιδί μου, να σκέφτεται ο κόσμος, κοίταξε αυτός με έκανε καλά. Μπράβο. Εγώ αυτή την αίσθηση μου δίνετε. Εγώ θέλω να αγιάσω, αλλά δεν με αφήνουν οι διαβόλοι. Μάλιστα. Λοιπόν, αφήστε τους διαβόλους και τους έξω από εδώ. Λοιπόν εδώ τι πάμε τώρα. Τι εντύπωση μου έκανε στον Νίκο. Άκου να δεις. Ναι, θέλω να μας πει δύο πράγματα για τη ρεφλεξολογία. Θα μάθει λίγο ο κόσμος. Θα μας πει. Θέλω να σου πω όμως γιατί αποφάσισα να συνεργαστώ μαζί του. Πολύ γρήγορα. Διότι η τεχνική του, η μέθοδός του είναι τόσο πρωτοποριακή για μένα που εγώ ήμουν παραδοσιακός, άσχετα αν αργότερα άνοιξαν οι πνευματικοί μου οριζόντες και είδα λίγο παραπέρα. Ωραία. Και πιστεύω ότι δεν θα βρεθεί παραδοσιακός ρευματολόγος να αποδεχθεί τα αποτελέσματα, να τον αμφισβητήσει. Είμαι σχεδόν σίγουρος, δεν είναι Νίκο. Έχει ήδη γίνει και άλλες φορές στο παρελθόν. Έχει γίνει και άλλες φορές στο παρελθόν να μην αποδεχτούν οι γιατροί αυτό που μπορεί να προσφερθεί μέσω της ρεφλεξολογίας. Μου είπε λοιπόν μια μέρα, ήρθε αυτό το παιδί εδώ, γιατρός τον λέω εγώ, και μου λέει κύριε Τέμπο, εγώ λέει το μόνο που θέλω είναι να μου δώσετε μια ευκαιρία σε έναν τους ασθενείς σας που έρχεται εδώ, να τον ανακουφίσω από τα προβλήματά του, από τους πόνους του. Και χωρίς χρέωση και χωρίς κανένα κόστος, να το πούμε και αυτό. Ναι. Το είπα στους ασθενείς και σιγά σιγά άρχισε να κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, με αναπληρώνει αυτή τη στιγμή εμένα, με αναπληρώνει στον πόνο, στα προβλήματα του ανθρώπου, χωρίς φάρμακα, που εγώ ήμουν πάντα υπέρ της αφαρμάκο-ιατρικής, εκπληρώνει όλα μου τα όνειρα, σαν όχι, γιατρός. Όχι πάντα. Σίγουρα. Όχι πάντα. Όσο μπορείς. Όσο λέμε στον κόσμο. Όσο μπορείς και κάνεις. Πόσο, 30-40 χρόνια, ναι, γράφατε φαρμακάκια, έτσι. Αλλακτοπίστησα όμως. Τι? Αλλακτοπίστησα. Ναι, όχι πάντα, δεν υπάρχει το πάντα. Την τελευταία δεκαετία, ναι. Κοίταξε, ο άνθρωπος πώς γίνεται γιατρός. Ναι. Με το πολύ διάβασμα. Μπράβο. Αν ο γιατρός δεν διαβάσει, να στρώσει τον κόλο του κάτω, γι' αυτό έγινα εγώ 160 κιλά, από το πολύ κάθισμα και διάβασμα. Για να γράψω εγώ τα βιβλία μου, έχω ξοδέψει χιλιάδες εργατόρες που ο άλλος θα τις χρησιμοποιήσω για να βγάλει λεφτά. Εγώ δεν το έκανα και αν θες το παραδέξει και αν δεν το παραδέξει, δεν με πειράζει. Εγώ ξέρω ότι έχω τον γνώρισα αυτόν και μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Έχει μπει και ο Νίκος ο Βασμουλάκης. Πάντως κυρίες και κύριοι, αυτό που λέει ο Τέμπος τώρα εδώ πέρα είναι αλήθεια. Έτσι. Δεν έχω, ειλικρινά δεν έχω γνωρίσει άλλο γιατρό. Έτσι. Με τόσο κόσμο. Με κόσμο που πραγματικά έχει βοηθηθεί. Έχει βοηθηθεί πραγματικά. Με τα συμπληρώματα διατροφής, τα βότανα που δίνει τέλος πάντων. Και να μην έχει λεφτά. Αυτό είναι μοναδικό. Ίσως είναι και το μοναδικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Ναι. Εντάξει. Αλλά τον καταλαβαίνεις και από τον τρόπο που φέρεται δηλαδή σε άλλους ανθρώπους, σε άλλες ειδικότητες, δηλαδή άλλες ειδικότητες, στη διατροφολόγο που έχει, έτσι. Σου λέει, θα πάρω μια διατροφολόγο. Θα την πληρώνω κι αυτή. Έτσι. Ας βγάζω πολύ λιγότερα εγώ. Θα πάρω, παραδείγματος χάρη, τον Νίκο τον ρεφλεξολόγο. Έτσι. Θα του δίνω εγώ, γιατρεύει τους ασθενείς μου έστω δωρεάν. Μπροστά στο όφελος που μπορεί να έχω με έναν άνθρωπο, λοιπόν, ο οποίος έχει πρόβλημα υγείας, όλα τα άλλα δεν με απασχολούν. Όλα αυτά, ξέρετε, όσοι με παρακολουθείτε στις εκπομπές μου, εγώ τα έχω χώσει στο Τέμπο κατά κόρον, έτσι. Σε πολλά πράγματα που διαφωνώ. Όπως και συμφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα μαζί του, έτσι. Λοιπόν, αλλά οφείλω να το αναγνωρίσω κάτι που
πραγματικά του το οφείλουμε πολύ, ότι ασχολείται με τον ασθενή. Και αυτά είναι τα παραδείγματα εδώ. Ο Νίκος, η κοπελιά που έχετε για το... με τη διατροφή. Εντάξει. Λοιπόν, σου λέει, δεν είμαι μονοφαγάς. Άλλωστε θες να σου πει, σώπα μόνο που θα κάτσω εγώ να μοιραστώ τώρα τα έσοδά μου εδώ πέρα με τον άλλο να δω τι γίνεται, με την άλλη να δω τι γίνεται. Κολοκύθια. Μεθοτρεξάτη και, το... και καθαρίσαμε. Λοιπόν, οφείλουμε λοιπόν σε αυτόν τον γιατρό εδώ να τα αναγνωρίσουμε όλα αυτά. Όπως και τι... δεν είναι στενόμυαλος. Ακόμη και σε αυτή την ίδια ποσό είστε. Δεν λέω. 75. Το κρύβεται. 75. 75. Εκτός από τα καλοκαίρια. Λοιπόν άκου να δεις κάτι άλλο. Σε αυτό που λες. Ναι, γρήγορα. Αν ήμουν παραδοσιακός και έμενα παραδοσιακός, ναι, όλοι οι διευθυντές στην παλιά εποχή των κλινικών, ναι, πιάνανε ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Κολωνάκι, ναι, και κάνανε εμπορευματολογία. Κάνανε, ναι, εμπορική ρευματολογία. Εγώ όμως προτίμησα αυτό το δύσκολο δρόμο. Ναι. Το δύσκολο δρόμο της ολιστικής ιατρικής και του βοτάνου. Ναι. Και ξέρεις μαζί εδώ τι τραβήξαμε για να πείσουμε τον κόσμο να πάρει την καναβή, να δεχτεί, ναι, τον βότανο. Κατανοήσω, τα ξέρω. Τις κριτικές και τις επικριτικές. Εγώ πάντως, κυρίες και κύριοι, μόνο έναν ακόμη γιατρό έχω γνωρίσει, έτσι, παραδοσιακός γιατρός βέβαια, μόνο τον Γιάννη τον Ανά, τον καθηγητή καρδιολογίας, έτσι, που κι αυτός ο άνθρωπος νίκιαζε δίπλα από νοσοκομεία, εντάξει, να δει τι γίνονται οι ασθενείς του και πλήρωνε και από την τσέπη του κιόλας νοσηλευτές. Για ανθρώπους που ήταν άποροι, έτσι, τα άσπροχνα από την τσέπη του. Λοιπόν, αυτούς τους δύο με αυτά τα δεδομένα έχω γνωρίσει. Λυπάμαι που θα το πω, πολλοί μπορεί να παρεξηγηθούν. Αλλά έτσι είναι, παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι όμως, ένα πράγμα οφείλουν να τους αναγνωρίσουμε όλοι. Ασχολούνται με τον συνάνθρωπό τους, ενδεχομένως στις περισσότερες των περιπτώσεων, χάνοντας κιόλας. Και ακόμη χειρότερα, παραμελώντας τον ίδιο τους τον εαυτό. Γιατί πολλοί με ρωτάτε, με έχετε ρωτήσει. Καλά. Μιλάει ότι πρέπει να χάνει κιλά. Ότι το ένα το άλλο. Γιατί δεν το ρωτάτε ευθέως και το έχω το ρωτήσει, έτσι. Ξέρετε, εδώ ρωτάω τα πάντα. Λοιπόν, γιατί δεν το ρωτάτε, γιατί δεν ασχολείται με το. Ξέρετε, σας έχω απαντήσει προσωπικά, έτσι. Λοιπόν, άλλοι καρδιολόγοι, παραδείγματος χάρη, καπνίζουνε, δεν το εμφανίζουν πουθενά αυτό το πράγμα. Δεν εμφανίζεται. Και άμα τους δείτε, είναι φουγάρα μετά. Ορισμένοι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα λοιπόν ο άνθρωπος, ο γιατρός, εντάξει, με όλα αυτά τα χρόνια, τα 50 χρόνια πάνω του που έχει στην ιατρική, λοιπόν, έχει φροντίσει να αφήσει πίσω την ίδια του την υγεία για να φροντίσει τους ασθενείς του. Πώς απέτυχε λοιπόν, σαν μεταβολικό σύνδρομο. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε πει πώς απέτυχε. Νίκο, κάτι θέλω να σε ρωτήσω. Παρακαλώ. Νίκο, πολύ σύντομο όμως, γιατί ναι, ο χρόνος είναι περιορισμένος. Πραγματικά. Στη ρεφλεξολογία τώρα. Ναι. Έτσι, εσύ πώς βοηθάς τους ασθενείς, τι ακριβώς κάνεις. Ένα γενικό πλάνο, πες μας, πώς σε λειτουργεί. Θα δούμε έτσι ενδεικτικά λίγο τώρα, σε λίγο. Εντάχει, μπορούμε να πούμε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει ένα εσωτερικό αυτοθεραπευτικό σύστημα, ναι, πολύ ισχυρό, ναι, το οποίο εφόσον ρυθμιστεί κατάλληλα μπορεί να μας προσφέρει λύσεις σε προβλήματα υγείας και μάλιστα με άμεσα αρχικά αποτελέσματα. Ναι. Αυτό είναι που εκμεταλλευόμαστε στη ρεφλεξολογία. Σε τι πράγματα, σε τι προβλήματα, μυοσκελετικά φαντάζομαι. Μυοσκελετικά, όλα τα χρόνια μυοσκελετικά, αλλά δεν περιοριζόμαστε σε αυτά. Μπορούμε να δούμε ζητήματα του καρδιοαναπνευστικού, μπορούμε να δούμε ζητήματα του πεπτικού συστήματος, μπορούμε να δούμε βοήθεια και σε. Μπορούμε να δούμε βοήθεια και σε προβλήματα του ουροπητικού συστήματος. Πραγματικά είναι πολλές οι παθήσεις που μπορούμε να έχουμε βοήθεια. Σύντομα και τελειώσαμε και βράδυ. Αυτό που έχω δει στους ανθρώπους που έχουν έρθει εδώ είναι σε κάποια φάση, αφού τους κάνεις την τεχνική σου, τους λέει τώρα για πάρε ανάσα και σου λέει ανάσανα, τι του κάνεις δηλαδή, με συγχωρείς να τρέχεις. Ανάσανα λέει, παίρνω καλύτερη ανάσα. Α, τι λένε παιδί μου. Τους βλέπω εγώ απέναντι. Δεν είναι πληρωμένοι άνθρωποι. Είναι ασθενείς που έχουν έρθει για πρώτη φορά εδώ μέσα. Και πάνω σε ρωτάει. Όχι, είναι τώρα εδώ ένα ασθενή, γιατί δεν έχουμε χρόνο έτσι. Άστο ασθενή, άστο ασθενή. Ένα λεπτό. Αυτό που έχω δει εγώ. Λέει, για πάρε ανάσα και σου λέει, άνοιξε το στήθος μου ο θώρακας. Ωραία. Τι του κάνω δηλαδή. Λοιπόν. Δεν μπορώ να απαντήσω τώρα. Δεν έχω χρόνο, βοηθήστε με κύριε Τέμπο, βοηθήστε. Θα σε κάψω στην ιερή εξέταση, στην πειρά θα σε κάψω. Βοηθήστε με. Ένα λεπτό, βοηθήστε με και φωνάζω τώρα, είναι κρίμα, νυχτιάτικα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, τίποτε. Πάμε στο σήμα, τι θα γίνει με τον ασθενή του και τι έχει να μας πει. Πάμε. Εδώ είμαστε. Με θέλανε στην παρέα τους. Εγώ είπα να φύγω ριστικά το πλάνο, τέλος πάντων. Λοιπόν, Νίκο, εδώ είμαστε. Ναι.
εδώ θα δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Η ρεφλεξολογία δεν περιορίζεται μόνο στο πέλμα, αλλά επεκτείνεται σε όλο τον οργανισμό και οι περιοχές των ποδιών είναι πάρα πολύ καλές προκειμένου να μας προσφέρουν δυναμικά κέντρα για να βοηθήσουμε ουσιαστικά και με άμεσα αρχικά αποτελέσματα τον ασθενή μας. Για πάμε να μας δείξει εδώ το όνομά σας. Πέτρος Ζαχαρίας. Πέτρος. Στην αρχή κάνουμε ανίχνευση των αντανακλαστικών κέντρων που μας ενδιαφέρουν και μετά με τη βοήθεια ενός μικρού ξύλου ασκούμε τις πιέσεις που χρειάζεται για την εκάστοτε πάθηση. Μπορούμε να δουλέψουμε με αυτόν τον τρόπο έτσι εδώ ή να δουλέψουμε και με αυτόν τον τρόπο εδώ. Εδώ να πούμε με τον Πέτρο πως έχετε γνωριστεί κιόλας, έτσι. Φυσικά. Μην νομίζει κανείς ότι αυτά τα γνωστά έτσι τη φέρουν κανέναν άνθρωπο, κανέναν ηθοποιό εδώ πέρα. Να πω ότι δεν πίστευα στη ρεφλεξολογία. Όταν πήγα να δω τι είναι αυτό και με άρνηση στην ουσία. Και Πέτρο, το βρήκες στο ΙΕΚ που δούλευε. Ναι, είδα μία ανάρτηση που έγινε στο Facebook και λέω ας πάω να δω. Αλλά με αρνητική διάθεση. Yeah. Και με το πρώτη φορά που μπήκα στην αίθουσα το είπα αυτό, ότι εγώ δεν πιστεύω στα βότανα και σε αυτά, πιστεύω στην ιατρική. Με εντυπωσίασε το εξής, από την πρώτη μέρα, από την πρώτη συνεδρία. Με ανέλαβε ένας φοιτητής του και το άμεσο αποτέλεσμα είναι, αυτό είναι το εντυπωσιακό, γιατί όταν πάσχεις από διαβήτη δεν μπορείς να δεις άμεσα αποτελέσματα από την πρώτη συνεδρία. Λογικό το βρίσκω. Όμως με ρώτησαν τι άλλα έχεις. Λέω έχω τη μέση μου. Λέω, δηλαδή, όταν είμαι εξαπλωμένος δεν μπορώ να σηκωθώ. Με πιέζει και μετά μου λέει ξάπλωσε. Σήκω. Σηκώθηκα. Εντυπωσιάζομαι. Λέω εδώ κάτι γίνεται. Χωρίς πόνο. Χωρίς τίποτα. Τάκ σηκώθηκα. Ενώ πρώτα δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Όταν ήμουν ξαπλωμένος. Εντυπωσιάζομαι. Μου κάνουν διάφορα. Μου κάνουν για το πάνκρεας, για το διαβήτη, για τη μέση μου όπως προείπα. Και τελειώνει η συνεδρία και δίνουμε ραντεβού για επόμενη φορά. Φεύγω, παίρνω το μετρό και μετά από το μετρό είχα να περπατήσω 1,5-2 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσω. Ένα λεπτό, περίμενε στο 1,5-2 χιλιόμετρα που είσαι να περπατήσει. Να μας δείχνεις εσύ στο μεταξύ κάτι. Εντάξει. Να δείξουμε. Έτσι, για να μας μιλήσει ο Πέτρος. Λοιπόν, πάμε στο μετρό. Τι έχει γίνει. Όταν βγαίνω από το μετρό είναι να περπατήσω 2 χιλιόμετρα για να φτάσω στο σπίτι μου, περπατώντας. Όσες φορές το έχω κάνει. Είμαι κουρασμένος, γυρίζω σπίτι μου κουρασμένος. Το εντυπωσιακό εκείνη την ημέρα, από την πρώτη συνεδρία, είναι ότι πετούσα στο δρόμο. Και μου φάνηκε περίεργο. Λέω, μα πώς είναι δυνατόν. Υπάρχει ανάταση του οργανισμού, είναι εντυπωσιακό. Εγώ εντυπωσιάστηκα. Συγγνώμη Πέτρο. Ναι, συγγνώμη Νίκο. Πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, σε βλέπω τώρα, καταρχήν σε έχω ξαναδεί, με αυτό εδώ το ματσούκι το μικρό. Ναι. Έτσι. Τι είναι από κουρτινόξυλο. Όλοι το ίδιο μου λένε. Λοιπόν. Είναι από κουρτινόξυλο, ναι. Ή από καρέκλα. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μας βοηθάει να εργαστούμε. Είναι ένα εργαλείο που ξεκουράζει τα χέρια του θεραπευτή. Τι κάνεις εσύ, Νίκο μου. Πώς πιέσεις σε συγκεκριμένες αντανακλαστικές περιοχές οι οποίες απαντούν στην εκάστοτε βλάβη που μας ενδιαφέρει. Μπορεί να είναι διαβήτης, μπορεί να είναι πρόβλημα στη μέση, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ανοιχνεύω τις αντανακλαστικές περιοχές που απαντούν στην εκάστοτε βλάβη και τις διεγείρω με την πίεσή μου. Μετά αναλαμβάνει, παίρνει το μήνυμα πιο σωστά ο οργανισμός της πίεσης αυτής εδώ και στέλνουμε ένα μήνυμα στον εγκέφαλο και του λέμε εγκέφαλε φτιάξε ας πούμε ένα αφιενικό σύνδρομο. Έτσι γίνεται η θεραπεία μέσω της ρεφλεξολογίας και είναι μια 100% φυσική μέθοδος δοσμένη πραγματικά ως θείο δώρο από τη φύση. Δεν είναι κάτι το οποίο το εφήβραμε εμείς. Είναι μια ανακάλυψη η ρεφλεξολογία. Είναι δυνατότητες του σώματός μας. Η θεραπεία πραγματικά περιλαμβάνεται στις δυνατότητες του ανθρωπίνου σώματος. Η αυτοίαση. Και αυτό εμείς εκμεταλλευόμαστε εδώ. Ψάχνουμε πάντοτε για άμεσα αρχικά αποτελέσματα. Ψάχνουμε πάντοτε για ουσιαστική βοήθεια στον ανθρώπινο πόνο. Παρενέργειες, κάτι να πάει στραβά μπορεί. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι αν εγώ ασκήσω υπέρμετρη πίεση στα σημεία τα δικά μου, να ιστολογικά να κουράσω τον ασθενή μου και να προκληθεί μια μελανιά η οποία μπορεί να κρατήσει ένα διάστημα. Είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Το χειρότερο που μπορεί να γίνει. Με λίγη προσοχή όμως δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ. Να σε ρωτήσω κάτι. Ανέφερες τώρα εντάξει πέρα από τα μυοσκελετικά, ναι. Με το διαβήτη έτσι του φίλου μας εδώ του Πέτρου, πιέζει σε κάποια σημεία. Αυτό φτάνει στον εγκέφαλο.
Ναι, γιατί στέλνουμε. Λοιπόν, γιατί αν φτάνει στον εγκέφαλο, πιθανότατα μπορεί να αντιμετωπιστούν και νευρολογικής φύσεως θέματα, δηλαδή εγκεφαλικά, σκλήρηση, Πάρκινσον. Φυσικά και στα αυτοάνωσα έχουμε δικαίωμα λόγου και στο εγκεφαλικό. Εγώ είχα πρόβλημα στη μία μου πατούσα, πονούσε. Υπήρχε νευρολογικό θέμα από το διαβήτη και μετά από 2-3 συνεδρίες που κάναμε τελείωσε το πρόβλημα. Και να πούμε και πότε συνέβησαν αυτά. Πότε μας είχες έρθει στο ΙΕΚ? Ποιο μήνα εννοείς? Είχες έρθει το Μάιο, είχες έρθει στα τέλη της χρονιάς. Μάιο-Ιούνιο. Από τον Ιούνιο και εντεύθεν, νομίζω ότι είσαι μια χαρά. Δεν έχω τίποτα. Το πόδι μου έχει περάσει. Που αυτό θέλει πολλή δουλειά για να περάσει πρόβλημα στο πέλμα. Είναι πρόβλημα που έχουν οι περισσότεροι διαβητικοί και επίσης οι αθλητές. Αθλητές το παθαίνουν από υπερκόπωση. Μάλιστα. Αυτά έτσι εν συντομία. Θα ήθελα να κάνουμε και μια άλλη εκπομπή να αναλύσουμε πολύ καλύτερα το τι είναι η ρεφλεξολογία και πώς βοηθάει, αλλά έτσι συνοπτικά. Το περίγραμμα. Εντάξει, μας έδωσε ένα περίγραμμα τώρα τι ακριβώς γίνεται. Mm-hmm. Θα δούμε, θα κάνουμε μια εκπομπή να μιλήσουμε εκτενέστερα. Ναι, εντάξει. Καλό. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτό. Εντάξει, γιατί βλέπω εδώ έχει ενδιαφέρον το θέμα. Και εμπιστεύομαι πολύ και τον Ντέμπο, έτσι. Που εύκολα δεν υποκύπτει σε άλλους συνεργάτες άμα πραγματικά δεν αξίζουν. Φυσικά και καλά. Εντάξει. Λοιπόν. Στα αυτοάνωσα νοσήματα είναι το ξέρω. Ναι, το είπε εδώ πέρα ότι και στα αυτοάνωσα παίζει σημαντικό ρόλο. Αλλάζει τη σύνθεση του μικροβιώματος. Ακριβώς. Αλλάζει τη σύνθεση του μικροβιώματος. Φυσικά έχουμε δικαίωμα. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Πολύ σύντομα και κλείσαν. Πολύ σύντομα όμως. Δηλαδή, ένα κακό μικροβίωμα. Ναι. Αλλάζει τα δεδομένα. Ναι, και με εξετάσεις. Και με εξετάσεις μετά. Με εξετάσεις, να πάει να κάνει εξετάσεις, να έχουμε εξετάσεις. Δηλαδή, ακόμη. Να εξετάσεις μετά. Δηλαδή, χωρίς να κάνει την εξέταση του μικροβιώματος, mm-hmm. κάποιος, έτσι, εσύ μπορείς να δεις αν υπάρχει πρόβλημα στο μικροβίωμα. Ναι, φυσικά μπορούμε να το δούμε μέσα τα δικά μας αντανακλαστικά κέντρα, τα οποία έχουν σχέση καθρέπτου μεταξύ της πάσχουσας περιοχής και των αντανακλαστικών μας κέντρων. Και έτσι μπορούμε να κάνουμε μια τύπης διάγνωση ενός βεβαρημένου οργάνου. Είτε είναι το έντερο, είτε είναι η καρδιά, είτε είναι οι πνεύμονες, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο όργανο. Η ηλικία παίζει κανένα ρόλο σε αυτό? Η ηλικία παίζει το ρόλο της. Μετά το 75ο έτος της ηλικίας μας, της ζωής μας, δυσκολεύει. Μάλιστα, λοιπόν, να σε καλά, Νίκο. Νίκος Βοσμουλάκης. Λοιπόν, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Εγώ να πω μια τελευταία κουβέντα. Το εντυπωσιακό είναι ότι ψαχουλεύοντας το πόδι, βλέπει που υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, αν μπαίνοντας εγώ, ότι εγώ δεν έχω τίποτα, ψαχουλεύει και λέει, «Ω, έχεις πρόβλημα στα νεφρά». Το βλέπει από ψηλαφίζοντας. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Συγγνώμη, είπα θα κλείσω. Έρχομαι εγώ. Ναι. Προληπτικά μπορείς να με αναλάβεις, υπό ποια έννοια. Σου λέω, Νίκο, θέλω να με εξετάσεις αν έχω κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Μπορείς να εντοπίσεις πρόβλημα? Αν υφίσταται κάποιο βεβαρημένο όργανο στον οργανισμό, φυσικά μπορούμε να το ανιχνεύσουμε αυτό. Προδιάθεση που μπορεί να έχω για... Επίσης, ναι, αν κάποιος έχει προδιάθεση για ζάχαρο, φαίνεται στα αντανακλαστικά κέντρα του παγκρέατος ότι υπάρχει μία ένταση. Βάσει της έντασης αυτής μπορούμε να πούμε στον ασθενή ότι κάτι τρέχει με το πάγκρεας. Και φυσικά εκεί έχουν το λόγο οι εξετάσεις των γιατρών. Δεν είναι ότι εμείς αναλάβουμε να κάνουμε την εξέταση. Απλώς μπορεί να το παραπέμψεις. Ακριβώς. Το πάγκρεας, κοίταξε. Φυσικά οι γιατροί θα κάνουν τη διάγνωση. Δεν θα μπούμε στο ρόλο των γιατρών εμείς. Τέλεια. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Εκ νέου. Είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα κλείνουμε πραγματικά έτσι. Ακούσαμε ωραία πράγματα το απόψινο βράδυ και από τον Κωνσταντίνο Ντέμπο και από τον εδώ τον Νίκο το Βοσμουλάκη. Το λέω σωστά το όνομα? Βοσμουλάκης. Έτσι, λοιπόν. Γιατί λένε πολλές φορές βρίσεμα, αλλά το επίθετο μου πες το σωστά. Λοιπόν, για άλλη μια φορά, να είστε καλά. Καλό βράδυ, εύχομαι. Γεια σας.